Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς η διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της Εστίας Νέας Μήνης και για το διεκτησιακό καθεστώς, αλλά και για τα ενοίκια τα οποία δεν πληρώνονται. Το διεκτησιακό καθεστώς πλέον έχει λυθεί και από εκεί και πέρα μένει εάν ο Δήμος θα αφήσει τις δικαιολογίες ότι είναι το θέμα της περιφέρειας και θα μπορέσει να δώσει μια ικανοποίηση σε όλο αυτόν τον κόσμο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς που μένουν μετέωροι για το που θα φοιτήσουν πλέον τα παιδιά. Ο Δήμος και η Εστία κινούνται νομότυπα, okay, αλλά από τη, όχι τόσο ηθικά. Γιατί ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια μας έχει ετοιμάσει πολλές φορές αμέτρητες με σηκώνευση, αλλά ήθελε να καταργήσει το σχολείο. Χρωστάει όχι λίγα ενοίκια, αλλά τα λεφτά είναι πολλά. Εμπιστοσύνη μηδέν. Θέλουμε σχολείο! Λεφτά για την παιδεία! Θέλουμε σχολείο! Λεφτά για την παιδεία! Είναι γνωστή δικαστική διαμάχη με το Δήμο που κατ' εμέ και κατά τη δικιά μας την δημοτική παράταξη θα έπρεπε να έχει τελειώσει οριστικά εδώ και 1-1,5 χρόνο όταν με αμετάκλητη απόφαση λύθηκε το ιδιοκτησιακό. Άρα ο Δήμος από τότε και μετά, όπως κατ' επανάληψη προτείναμε και έχουμε καταγράψει την άποψή μας στα όργανα του Δήμου, θα έπρεπε να έρθει σε μια συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την Εστία, ούτως ώστε και τμηματικά να αρχίζονται να αποδίδονται τα οφειλόμενα ενίκια και να μην υπάρχει αυτή η αναστάτωση στους μαθητές λόγω των πιέσεων που ασκεί η Εστία, προκειμένου με ένα γρηγορότερο τρόπο να αρχίσει η καταβολή των ενίκιών της. Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να στιβαχθούν ακόμα περισσότεροι μαθητές στα ήδη υπερφορτωμένα σχολεία της πόλης μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Δήμος της Νέας Μύρνης, η Δημοτική Αρχή, διαχρονικά έχει αποφασίσει ότι δεν θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, δεν θα κινηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών να δεσμεύσει το σχολικό συγκρότημα αυτό για το συμφέρον της κοινωνίας, για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Έχει αποφασίσει ότι θα το πάει στα δικαστήρια μέχρι τέλους. Μια διαδικασία η οποία, όπως φάνηκε, ήταν από την αρχή χαμένη. Μία δικαστική διαμάχη 12 ετών, μία ευθύνη που αντί να περάσει στην περιφέρεια που ήταν ο καθολικός διάδοχος της Νομαρχίας Αθηνών με τον Καλλικράτη πέρασε στο Δήμο Νέας Μύρνης. Ο Δήμος Νέας Μύρνης αποφάσισε να διεκδικήσει δικαστικά την κυριότητα ενός οικοπαίδου που είχε παραχωρήσει αρχικά με την κοινότητά του το 1943 και μετέπειτα το 1952 ως Δήμος. Ένα κτίριο το οποίο στεγάζει δύο σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, και ξαφνικά βρίσκεται ένας Δήμος να έχει σήμερα μια δικαστική διαμάχη με την Εστία, όπου να πρέπει ένα ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ να καταβάλει ως μισθώματα που δεν έχει δώσει για ακριβώς 12 χρόνια από τον Ιανουάριο του 2011.